Τώρα είχαμε νέο σεισμό 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, νότια της Ιεράπετρας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Είναι καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε για ακόμη μια φορά κοντά μας. Να είστε καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, παραμένει αμύωτος ο χορός των μετασεισμών. Οι επιστήμονες μας λέτε να μην ανησυχούμε. Το θέμα είναι πόσο καιρό ακόμη θα συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα, κύριε Λέκα. Ναι, μετά το σεισμό των 6,6 βαθμών που είχαμε στις 2 Μαΐου, έχει περάσει κιόλας ένας μήνας, έχουν εκδηλωθεί εκατοντάδες σεισμικές δονήσεις μικρού και μεγαλύτερου μεγέθους. Ο μεγαλύτερος ήταν 5,4. Εκτιμώ ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε επίσης σεισμούς της τάξης των 4,5 έως και 5 βαθμών. Αλλά όμως αυτοί οι σεισμοί θα είναι πιο αραιοί και γενικώς η σεισμικότητα θα παρουσιάζει μια σταδιακή πτώση. Mm-hmm. Επίσης, εκείνο το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι ο σεισμικός χώρος είναι μέσα στο πέλαγος μακριά, στα 70, στα 80, στα 90 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη θέση του επικέντρου. Και γι' αυτό το λόγο δεν μας ανησυχεί. Δηλαδή, είναι μεγάλη η απόσταση και αυτοί οι σεισμοί ούτε καν θα γίνονται αισθητοί στην περιοχή. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Βεβαίως, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας πάντα είναι προετοιμασμένος για οτιδήποτε, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τονίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους της Κρήτης. Κύριε Λέκα, είναι τελικά μύθος ή όχι το ότι ένας μεγάλος σεισμός και συνεχείς μετασεισμοί μπορούν να ενεργοποιήσουν κοντινά ρήγματα? Δεν είναι μύθος. Οι μεγάλοι σεισμοί μπορούν να ενεργοποιήσουν κοντινά ρήγματα. Mm-hmm. Ο 6,6 είναι μικρό σχετικά σεισμός για να δημιουργήσει ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να είναι σεισμοί πάνω από 7-7,5 mm-hmm. για να πούμε ότι υπάρχει μια επαγόμενη σεισμικότητα. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αν εκδηλωθούν τέτοιοι σεισμοί, δηλαδή της τάξης των 6 βαθμών, των 6,5 βαθμών, θα είναι επίσης μακριά στο θαλάσσιο χώρο, συνεπώς και σε αυτή την περίπτωση και σε αυτή την εκδοχή δεν πρέπει να ανησυχούμε. Υπάρχει τώρα κάποια γεωλογική ιδιαιτερότητα στην περιοχή που δικαιολογεί το φαινόμενο? Υπάρχει, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο προωθημένο τμήμα του ελληνικού τόξου, περίπου 70 με 80 χιλιόμετρα νότια της Κρήτης. Είναι εκεί που συγκρούεται η Ευρώπη με την Αφρική, η προμετωπίδα της Ευρώπης δηλαδή που πάει και επικάθεται πάνω στην Αφρική, είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε πολύ έντονη σεισμικότητα. Όπως και σε όλο το άλλο ελληνικό τόξο που αρχίζει από τα Ιόνια νησιά, προχωράει στα Δικήθερα, νότια της Κρήτης και φτάνει νότια των Δωδεκανήσων. Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.